Κωστά, Δήμαρχη, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητοί φίλοι. Κάνουμε αυτήν τη συνάντηση ενημέρωσης και εργασίας για την ανταλλαγή απόψεων. Ανταλλαγή απόψεων πάνω σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα. Δυστυχώς στην Ελλάδα όμως με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, τα συστημικά προβλήματα, τα οικονομικά, νόμους, αλλαγές, διάφορες απαιτήσεις των θεσμών. Βλέπουμε μόνο τα του οίκου μας και μέχρι Ευρώπης. Το όλο παιχνίδι όμως αυτή τη στιγμή παίζεται ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Αμερική. Ανάμεσα στις δύο όχθες του Ατλαντικού, σε αυτές τις δύο μεγάλες αγορές, που θα εξηγήσω παρακάτω, έχω γράψει κάποια πράγματα ευεξηγηματικά. Βέβαια ήταν πάρα πολλά. Οφείλω να ομολογήσω ότι τα έχω κόψει για να μην σας κουράσουμε. Αλλά το θέμα είναι μεγάλο, πολύπλευρο, και δεν είναι κάτι καινούργιο. Οι διαπραγματεύσεις έχουν ξεκινήσει αυτό το πράγμα με αγχώνει. Λοιπόν. Οι διαπραγματεύσεις έχουν ξεκινήσει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εμπορίου και της Αμερικανικής Επιτροπής Εμπορίου για την TTIP από τον Ιανουάριο του 2012. Δεν είναι καθόλου καινούργιο θέμα. Απλά εμείς από το 2008-2009 και μετά έχουμε μπει σε μία άλλη ροή πραγμάτων τα οποία μας επηρεάζουν άμεσα και δεν μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε αυτό το θέμα. Θα ξεκινήσω λοιπόν διευκρινίζοντας κάτι. Ο όρος παγκοσμιοποίηση δεν εκφράζει τίποτα άλλο πέραν μιας διαδικασίας αλληλεπίδρασης και σύγκλησης μεταξύ κοινωνιών, επιχειρήσεων και εθνικών κυβερνήσεων. Είναι μια διαρκής διαδικασία καθοδηγούμενη από το διεθνές εμπόριο, γι' αυτό πάμε στις συμφωνίες, και τις διεθνείς επενδύσεις, υποβοηθούμενη από τη συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία μετάδοσης πληροφοριών, το ίντερνετ, το οποίο σημειωτέων. Όταν μιλάμε για παγκοσμιοποίηση και ίντερνετ, χρησιμοποιεί το 48% των πολιτών. Το 52% δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ, άρα δεν έχει πρόσβαση στην ενημέρωση και σε πληροφορίες. Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι κάποιο οικονομικό μοντέλο, ούτε κάποιο πολιτικό καθεστώς, το οποίο μπορεί να εντοπιστεί, να έχει υποστηρικτές ή πολέμιους. Είναι όμως μια διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε νέες εμπορικές συμφωνίες, ανατρέποντας πάγιες οικονομικοκοινωνικές διαδικασίες. Διαδικασίες στις οποίες μετέχουμε όλοι. Λαμβάνουμε μέρος συνειδητά ή όχι, αφού είμαστε όλοι μέλη μιας κοινωνίας που δράει και εξελίσσεται μέσα σε ένα πλαίσιο κανόνων. Είτε αυτή είναι γραπτή, νόμη, είτε είναι άγραφη η κουλτούρα μας. Και ξέρουμε ότι κάθε κράτος, ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει τη δικιά του κουλτούρα και τους δικούς του άγραφους νόμους. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη διεθνή διαδικασία αλλαγών, την οποία διανύουμε τις τελευταίες 4 δεκαετίες, παρατηρούμε μια μαζική μετατόπιση της εξουσίας σε όλο τον κόσμο από δημόσια σε ιδιωτικά συμφέροντα. Μια αύξηση στην οικονομική και χρηματοπιστωτική απελευθέρωση, την αυξανόμενη κοινωνική ανισότητα παγκοσμίως και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Περί το να πούμε ότι εδώ και 20 χρόνια ξέρουμε για την τρύπα του όζοντος, δεν μας ενδιαφέρει, συνεχίζουν οι εταιρείες να κάνουν τα δικά τους, τα πρόστιμα είναι πολύ μικρότερα από τα κέρδη τα οποία έχουν και συνεχίζουν την παραγωγή τους. Από την εισαγωγή του ευρώ στις αγορές 1999, όταν έκλεισε ισοτιμία το ευρώ, ούτε καν είχε κυκλοφορήσει. Οι συζητήσεις σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο για μια πιο στενή οικονομική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών κλιμακώνονται. Τον Ιανουάριο του 2012, οπότε και ξεκίνησε η διαπραγμάτευση της εταιρικής σχέσης διατλαντικού εμπορίου και επενδύσεων, θα τη λέμε για συντομία TTIP, μέχρι και τον Απρίλιο του 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, έχουν επισκεφθεί το τμήμα εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 560 ενδιαφερόμενοι. Από αυτούς, οι 520 είναι από τον ιδιωτικό τομέα και μόλις 26 εκπροσωπούν οργανισμούς δημοσίου συμφέροντος. Τι είναι όμως αυτή η περιβόητη TTIP? Είναι μια συμφωνία επί του παρόντος στο στάδιο των διαπραγματεύσεων και κλεισμένων των θυρών και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται με ρήτρα σιωπής.
ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα μειώσει τα τιμολόγια και τους κανονιστικούς φραγμούς στο διατλαντικό εμπόριο και τις ξένες επενδύσεις. Στόχος της είναι να καταστήσει ευκολότερη για τις επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού την πρόσβαση στην αντίπερα αγορά. Μερικά στατιστικά. Οι συναλλαγές των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινού ανέρχονται στο ποσό του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων ετησίως. Εάν επιτευχθεί η συμφωνία, θα καλύπτουν το 45% του παγκόσμιου ΟΕΕ, καθιστώντας την TTIP ως τη μεγαλύτερη συμφωνία στον κόσμο του εμπορίου. Μέσω αυτές επηρεάζονται οι βιομηχανίες των φαρμακευτικών προϊόντων, η αυτοκινητοβιομηχανία, η βιομηχανία της ενέργειας, η βιομηχανία χημικών προϊόντων, η βιομηχανία ειδών ένδυσης και η βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Γιατί είναι τόσο αμφιλεγόμενη? Έχει γίνει δώρος αρκετώς σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, πόλεις, μεγάλους δήμους, αλλά και στην Αμερική αντιδράσεις, δηλαδή δεν είναι πρόβλημα από την Ευρώπη. Οι υποστηρικτές της ισχυρίζονται ότι το σύμφωνο θα μπορούσε να ενισχύσει τις οικονομίες σε κάθε πλευρά του Ατλαντικού, καθώς και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αύξηση των μισθών, τη μείωση των τιμών στα προϊόντα και τη βελτίωση της επιλογής των καταναλωτών. Το Κέντρο Ερευνών Οικονομικής Πολιτικής εκτιμά μέσα από μελέτες ότι τα δυνητικά ωφέλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχονται έως και τα 119 δις ευρώ ετησίως και 95 δις για την Αμερική. Σε έρευνα που διενεργήθηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκύπτει πως οι μισθοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξηθούν κατά 0,5% και στη ΣΥΠΑ λίγο κάτω από 0,4%. Στην αντίπερα όρθη τώρα, οι πολέμοι αυτής της συμφωνίας αμφισβητούν αυτά τα στοιχεία, υποστηρίζοντας πως η συνθήκη θα βλάψει το κοινωνικό σύνολο, καθώς ευνοεί τα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών, καταστρέφει θέσεις εργασίας και άρει τους κανονισμούς που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Μελέτη του Παγκοσμίου Ινστιτούτου Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Τάφτς από τον Τζερονίμ Καπάλτο, ο οποίος είναι διάσημος ερευνητής, ο οποίος εργάζεται για το συγκεκριμένο Ινστιτούτο, υποστηρίζει ότι η TTIP θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια 600.000 θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, μείωση των εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μείωση του ΟΕΕ για όλα τα κράτη-μέλη της και κατά συνέπεια τη μείωση των προσωπικών εισοδημάτων όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Συνοψίζοντας, η TTIP πλασάρεται ως μια εμπορική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει την αργή οικονομική ανάπτυξη και την εκτεταμένη ανεργία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Όμως δεν υπάρχει καμία σαφής ένδειξη δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, παρά την αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας. Την τελευταία 20ετία έχουμε παρατηρήσει τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις ΗΠΑ ότι τα ωφέλη της οικονομικής ανάπτυξης από το εμπόριο δεν έχουν μοιραστεί ισότιμα. Έχουν απορροφηθεί σε συντριπτικό βαθμό από τα πλουσιότερα κράτη. Με τα κέρδη να διανέμονται μόνο στο 1% του πληθυσμού των πλουσιότερων κρατών. Επιπλέον, εγείρονται θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας αφού νομιμοποιεί τη χρήση χημικών ουσιών στη διατροφική αλυσίδα που έχουν αποβρεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 1980 και μετά υπάρχει η περίφημη διένεξη ορμονών βοήθειου κρέατος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αμερικής. Στην Αμερική χρησιμοποιούνται κάποιες ορμόνες στην εκτροφή των βοηδών, οι οποίες είναι απαγορευμένες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διατλαντική Συμφωνία άρει αυτούς τους όρους. Γι' αυτό τον λόγο είχε συσταθεί και ο Οργανισμός Παγκοσμίου Εμπορίου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ΣΥΠΑ και με τη συμμετοχή και άλλων χωρών. Με τη συγκεκριμένη συμφωνία βλέπουμε ότι από το 70 και μετά ο Οργανισμός Παγκοσμίου Εμπορίου δεν μπόρεσε να διεκδικεύσει και έρχονται τώρα αυτές οι δύο πλευρές, βάζουν στην άκρη τον Οργανισμό Παγκοσμίου Εμπορίου και λέει πάμε να κάνουμε μια συμφωνία μεταξύ μας και δεν έχουμε διαιτητές, δεν έχουμε τίποτα, δεν έχουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς. Επίσης, θίγονται θεμελιώδη εργασιακά και επιστημονικά δικαιώματα. Ακόμα ο δημόσιος χαρακτήρας των παραλίων και της θάλασσας είναι θέμα υποδιαπραγμάτευση. Όταν λέμε θάλασσα, εννοούμε και ό,τι περικλεί αυτή, το υπέδαφος και όλες τις ιδιότητες του υπεδάφους. Δεν χρειάζεται να γίνει πιο αναλυτικός. Ας έρθουμε τώρα λίγο πιο κοντά. Η TTIP δημιουργεί μια σειρά προβλημάτων που εντείνονται σε ασθενείς οικονομίες όπως η ελληνική. Η προσπάθεια για την συγχώνευση δύο των μεγαλύτερων ζωνών ελευθέρων συναλλαγών παγκοσμίως
θέτει σε κίνδυνο κάθε προσπάθεια βιώσιμης ανάπτυξης των φτωχότερων χωρών. Οι συρρυκνωμένες οικονομίες πάσχουν στην ικανότητα οικονομικού ανταγωνισμού σε σχέση με τα πιο πλούσια κράτη. Έκδηλη είναι η ανησυχία πως στο βωμό της ανταγωνιστικότητας πρέπει να θυσιαστούν ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, καθώς και το περιβάλλον, προκειμένου να είναι σε θέση να συνεπάρχουν σε μια νέα διευρυμένη αγορά. Η κίνδυνη δηλαδή για τη χώρα μας, για να μπορεί ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταγωνιστεί όχι μόνο στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, αλλά στην ενιαία πλέον ευρωαμερικανική αγορά, είναι μεγάλη. Η Ελλάδα, ιδίως αφού υπέστη ένα μεγάλο πλήγμα από το εσωτερικό της Ευρωζώνης, είναι και πάλι ένας από τους πιο αδύναμους κρίκους. Η κακή διαχείριση μιας παρατεταμένης συστημικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, η πιο σοβαρή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει ως αποτέλεσμα τη συρρήγνωση του ΑΕΠ κατά 25% τα τελευταία 5 χρόνια. Η οικονομική θέση εκτείναξε την ανεργία στο εκπληκτικό 25,2% τον Ιούνιο του 2005. Λέω για τον Ιούνιο του 2005, γιατί στην Ελλάδα έχουμε και την εποχιακή ανεργία. Τον Ιούνιο όμως, όσοι εργάζονται εποχιακά, εργάζονται, δεν καταγράφονται μέσα στο ποσοστό ανεργίας. Μιλάμε δηλαδή ότι στο high season, σαν τουριστική χώρα που είναι η Ελλάδα, ένας στους τέσσερις δεν μπορούσε να εργαστεί. Ήθελε και δεν μπορούσε να εργαστεί. Με τη δημόσια υγεία, την εκπαίδευση και το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας να έχουν αποσυναρμολογηθεί κάπως και με σημαντικά κενά στην περιβαλλοντική και την επενδυτική πολιτική, η Ελλάδα είναι ήδη πολύ ευάλωτη απέναντι στις διαπραγματευτικές πιέσεις των πλουσιότερων κρατών της Ευρώπης. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοώ. Πόσο μάλλον σε μια νέα, ακόμα πιο διευρυμένη ζώνη ελεύθερου εμπορίου, όπως αυτή που προτείνει τη ΔΕΗ. Τελειώνω, δεν θα μακρηγορήσω. Τον τελευταίο καιρό είδαν το φως της δημοσιότητας έγγραφα από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρώπης και της Αμερικής, έγγραφα των συνομιλιών και αλληλογραφίας μεταξύ των Επιτροπών Εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω του Freedom of Information Act, το οποίο τα ζήτησαν από την αρχή του 2012, έχουν ζητήσει οι δημοσιογράφοι κάποια στοιχεία για αυτές τις διαπραγματεύσεις, τους δόθηκαν μετά από 15 μήνες. Και από τα Wikileaks έγινε αντίστοιχη διαρροή, όπως με τα έγγραφα του Παναμά. Τονίζουν πως ο ρόλος των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης έχει μπει αρκετές φορές στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων. Η ΟΤΑ, με τη δυνατότητα ελέγχου και παρέμβασης στους χώρους ευθύνης τους, φαίνεται πως συχνά αποτελούν εμπόδιο στα επενδυτικά σχέδια επιχειρηματικών κολοσσών. Η υπεράσπιση των συμφερόντων των τοπικών κοινωνιών μέσω δημοκρατικών διαδικασιών και διαβούλευσης έρχονται σε σύγκρουση με ξένα επενδυτικά συμφέροντα. Ειδικότερα, η προστασία του περιβάλλοντος, η χωροταξία, η υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της τοπικής οικονομίας από τη ΣΟΤΑ είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με ολόκληρη τη φιλοσοφία της TTIP. Άλλες δύο συμφωνίες τις έχω γράψει και στο άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε, οι οποίες είναι παρόμοιες, είναι η ΣΕΤΑ, στα ελληνικά Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά, και η Εμπορική Συμφωνία Υπηρεσιών, κυρίως μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αυστραλίας και άλλων 20 κρατών. Πρέπει να διευκρινιστεί σε αυτό το σημείο ότι η Εμπορική Συμφωνία Υπηρεσιών απελευθερώνει τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ άλλων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ, το Πακιστάν, την Τουρκία και τη Δημοκρατία της Κίνας. Εδώ φαίνεται ότι κάποιος πληθυσμός, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζεται παράνομος, εάν υπογραφεί που βρίσκεται στο στάδιο των τελικών διαπραγματεύσεων, εάν υπογραφεί η λεγόμενη TISA, δεν είναι παράνομη. Έχουν δικαίωμα εργασίας βασιζόμενοι πάνω σε αυτή την εμπορική συμφωνία. Οι μετακινήσεις πληθυσμών, νόμιμες ή παράτυπες, και δεν μιλάω για μετακινήσεις πληθυσμών λόγω πολέμου, μιλάω για παράνομες μετακινήσεις. Μπορούν πλέον οι οικονομικές μετακινήσεις να βασίζονται πάνω σε αυτές τις συμφωνίες και δεν τους ακουμπάει καμία διεθνή ή κρατική νομοθεσία. Η ΜΕΝ ΣΕΤΑ είναι ουσιαστικά μια συμφωνία ελεύθερων εμπορίου μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την υπογραφή της συμφωνίας είναι απαραίτητη η έγκριση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της είναι η ομόφωνη αποδοχή όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
και εφόσον εγκριθεί καταρχήν το 98% των τιμολογίων μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΔΕΤΗΣΑ αφορά το άνοιγμα των αγορών και δημιουργία νέων κανόνων στους τομείς αδειοδότησης χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικού εμπορίου, θαλάσσιων μεταφορών που μας αφορά άμεσα, όπως και την προσωρινή μετακίνηση επαγγελματιών στο εξωτερικό για την παροχή υπηρεσιών. Υπό την απειλή λοιπόν αφαίρεσης θεμελιακών δημοκρατικών δικαιωμάτων, των ΟΤΑ, πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Απριλίου στη Βαρκελόνη η πρώτη πανευρωπαϊκή συνάντηση τοπικής αυτοδιοίκησης με θέμα τη νέα γενιά εμπορικών συμφωνιών TTIP, CETA και TISA. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν 40 δήμαρχοι ευρωπαϊκών πόλεων και εκπρόσωποι τοπικών αρχών μετά από κάλεσμα του Δημοτικού Συμβουλίου της Βαρκελόνης και της Ισπανικής Εκστρατείας NOAR TTIP. Από την Ελλάδα συμμετείχαν ο Δήμαρχος Εγάλεο Δημήτρης Μπίρμπας και ο Αντιδήμαρχος Κέρκυρας Ανδρέας Κούμπουρας. Οι δύο αυτοί δήμοι είναι οι πρώτοι στην Ελλάδα που μετά αποφάσεις των Δημοτικών του Συμβουλίων ανακηρύχθηκαν ελεύθερες ζώνες από τις εκπτώσεις των νέων εμπορικών συμφωνιών. Η συνάντηση των Δημάρχων κατέληξε στη συνυπογραφή της κοινής διακήρυξης της Βαρκελόνης, η οποία απαιτεί την διακοπή των διαπραγματεύσεων της TTIP και της TISA, καθώς και την μη επικύρωση της CETA. Την εν λόγω διακήρυξη καλούνται να υιοθετήσουν και να συνυπογράψουν και όσες από τις πόλεις συντάσσονται με το περιεχόμενο και προτίθεται να την εφαρμόσουν στο μέλλον. Αυτή ήταν ουσιαστικά η εισήγηση. Θεωρώ ότι δώσαμε μία εικόνα για αυτές τις εμπορικές συμφωνίες, οι οποίες δημιουργούν μία νέα αγορά. Χωρίς κανόνες, οι ενδιαφερόμενοι, όπως σας είπα, μέχρι το 2013 που γνωρίζουμε γιατί γίνονται οι διαπραγματεύσεις και κλεισμών των θυρών. Οι ενδιαφερόμενοι του 560-520 είναι ιδιωτικοί κολοσσοί. Από τους 26, τους οποίους είπα, οι οποίοι είναι οργανισμοί δημόσιου συμφέροντος, οι 15 είναι μη κρατικοί οργανισμοί. Σας ευχαριστώ πολύ.